Καλωσορίσατε στη δεύτερη μέρα της συνάντησής μας με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Το σημερινό πρόγραμμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, περιλαμβάνοντας μια σειρά ζητημάτων όπου οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα και επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα στις δράσεις τους γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα λίγο πολύ και θα ξεκινήσουμε από το Βόλο και συγκεκριμένα το ζήτημα της καύσης των σκουπιδιών. Θα έχουμε δύο παρουσιάσεις, αρχικά από τον Μάρκο Βαξεβανόπουλο και στη συνέχεια από τον Στάθη Ντούρο, πάνω στο ζήτημα της καύσης των σκουπιδιών, αλλά και των δράσεων της τοπικής κοινωνίας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και οι δύο παρουσιάσεις θα είναι διαδικτυακές. Θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι τώρα και λόγω της πανδημίας έχουμε λίγο, είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι με την διαδικτυακή παρουσίαση και προφανώς λόγω της κατάστασης στο Βόλο, της πρόσφατης κατάστασης, ήταν και εξαιρετικά δύσκολο και για τους ομιλητές να είναι εδώ διαζώσεις και θα τους καλωσορίσουμε λοιπόν, ξεκινώντας από τον Μάρκο. Καλημέρα και ο λόγος σε εσένα, Μάρκο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Μάλλον ευχαριστούμε, γιατί νιώθω ότι θα πω κάτι το οποίο εκφράζει αρκετούς εδώ στο Βόλο. Καταρχάς, συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε έναν φοβερό αγώνα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αύριο, να διώξουμε το μαύρο από την πόλη μας. Ένα μαύρο το οποίο ξεκίνησε από το 2014, σαν Δήμος εννοώ και Δημοτική Αρχή, και συνυφαίνεται άρρηκτα με αυτό που θα σας παρουσιάσω τώρα, δηλαδή με την καύση σκουπιδιών. Θα κάνω λίγο ένα share screen, δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη. Βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, η καύση δεν ξεκινάει στο Βόλο. Ξεκινάει λίγο πιο νωρίς, από την Αθήνα, όταν ο επιμνημονίων, ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Μανιάτης, υπογράφει μια περίεργη συμφωνία με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανίων Ελλάδος και βαφτίζει μια σειρά υλικών ως εναλλακτικά καύσιμα. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την οικολογία, με το πράσινο, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με το περιβάλλον, είτε σαν επιστήμονας, είτε σαν εθελοντής, από τη στιγμή που θα ακούγε εναλλακτικό καύσιμο, θα έλεγε αυτό είναι κάτι ωραίο. Μακάρι να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τα ρυπογόνα καύσιμα και να έχουμε κάτι εναλλακτικό. Εξ αρχής όμως ο τίτλος προμήνει ότι θα μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καλό φιλικό προς τον άνθρωπο και στον πολίτη. Από το 2013 ξεκινάει μια βιομηχανία μελετών περιβαλλοντικής, τις γνωστές ΜΠΕ, οι οποίες προσπαθούν να εξοραίσουν την καύση σκουπιδιών. Ξεκινάει πρώτα έτσι με το βιομηχανία Lafarge στο Μιλάκι της Εύβοιας. Καταθέτει ΜΠΕ, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να ξεκινήσει να καίει σκουπίδια εκεί πέρα. Λοιπόν, το 2014 ψηφίζεται πάλι εν μέσω μνημονίων όλα αυτά, όταν ο κόσμος δεν είχε να φάει, μειωνόντουσαν οι μισθοί, οι συντάξεις, αυτοί προχωρούσαν τα σχέδιά τους. Λοιπόν, ψηφίζεται ένας νόμος για τα απορριμματογενή καύσιμα, που μέσα εκεί πέρα βάζει το κάθε λογής καύσιμο και θέτει κάποια στάνταρ, τα οποία όμως είναι απλά για τα μάτια του κόσμου. Και έτσι σιγά σιγά αυτές οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πηγαίνουν στις περιφέρειες για ψήφιση. Κάτι τέτοιο ξεκινάει και γίνεται στο Βόλο. Έρχεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΑΓΕΤ. Το 2015 όμως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, διότι ψηφίζεται από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι το ξέραν το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών και έβλεπαν μπροστά και τους θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι είναι με τους πολίτες και όχι με τους σημειοντοβιομηχανούς και περνάνε το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων
το οποίο θεωρώ προσωπικά και σαν επιστήμονας ότι είναι από το πιο προοδευτικό σχέδιο που έχει ψηφιστεί όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί λοιπόν ρητά έλεγε δεν πρέπει να γίνεται καύση απορριμμάτων. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Ένωσης των Τσιμέντων Βιομηχανιών. Ελαστικά, χρησιμοποιημένα δηλαδή ελαστικά, πλαστικά, ζωοτροφές, λιματολάσπη. Σε αυτό, ειδικά για τη λιματολάσπη, δεν εξειδικεύει, γιατί και στο εξωτερικό γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν εξειδικεύει αν η λιματολάσπη θα είναι απλά του αστικού ιστού, υπολοδομική λιματολάσπη, ή θα είναι λιματολάσπη διαφόρων βιομηχανιών, που θα έχει πιο πολλά βαρέα μέταλλα, ουσίες οι οποίες είναι ακόμη πιο επικίνδυνες όταν θα θερμαθούν και θα πάνε στο κλίβανο της βιομηχανίας. Λοιπόν, το RDF, ένα μείγμα πλαστικών υφάσματος και άλλων υλικών, απορρίμματα. Λοιπόν, όλα, διαλύτες, όλο αυτό το μείγμα θα πρέπει να γνωρίζετε και γνωρίζουν η επιστημονική κοινότητα ότι όταν μπει σε κλίβανο τσιμεντοβιομηχανίας, όχι σε ένα εργοστάσιο το οποίο είναι για την καύση σκουπιδιών, απορριμμάτων, έχουμε παραγωγή πολύ επικίνδυνων ουσιών. Αυτές λέγονται, είναι μια μεγάλη ομάδα ουσιών, είναι οι διοξίνες και τα φουράνια, οι οποίες δημιουργούνται στον κλίβανο. Όταν ο κλίβανος έχει υψηλές θερμοκρασίες, τις καταστρέφει, αλλά καθώς βγαίνουν τα απαέρια, η αέρια φάση αυτών που καίγονται, ξαναδημιουργούνται προς την καμινάδα. Άρα στην καμινάδα έχουμε μία παραγωγή αυτών των επικίνδυνων ουσιών. Αυτό πίστευαν ότι σε μία τέτοια περίοδο, αυτοί που μας διοικούσαν, κανείς δεν θα το ψάξει. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κόσμος που το έψαξε, είδε τι είναι το RDF και το SRF, δηλαδή μας προωθούσανε τις λέξεις μάλλον εναλλακτικά καύσιμα. Ότι θα γίνονται εναλλακτικά καύσιμα και αυτά είναι το RDF και το SRF. Δηλαδή σε κάποια φάση είπαμε δεν θα κάψουμε ελαστικά, θα κάψουμε όλα αυτά, θα κάψουμε το RDF που είναι κυρίως χαρτί, οργανική ύλη και έχει και λίγο πλαστικό. Λοιπόν, όταν έχει και λίγο βιολογικό κλάσμα ονομάζεται SRF. Δίνανε δηλαδή διάφορους ορισμούς και ονόματα για να εξευγενήσουν αυτό το βάρβαρο πράγμα που θα πήγαινε στους κλιβάνους των τσιμεντοβιομηχανιών. Όταν το 2015, το 2018, ο κόσμος του Βόλου, ο οποίος βρισκόταν σε μια αναμπομπούλα, δεν ήξερε τι ακριβώς θα γίνει, σταμάτησε ένα φορτηγό ακτιβιστικά. Το σταματήσαμε, για να δούμε τι γίνεται αυτό, γιατί ανησυχούσαμε. Κοιτάξτε τι αντικρίσαμε. Καμία σχέση με αυτό που μας έλεγαν. Ήταν κυρίως πλαστικό, κατά 99% ήταν πλαστικό. Αυτό που θα καιγόταν είναι πλαστικό και το πλαστικό είναι ο βασικός τροφοδότης σε διάφορα στοιχεία και οργανικές ενώσεις και στοιχεία για να παραχθούν οι διοξίνες και τα φουράνια. Λοιπόν, οι τσιμεντοβιομηχανίες της Ελλάδας που βλέπετε είναι αυτές, πάλι από την ιστοσελίδα της Ένωσης, και αυτές οι τσιμεντοβιομηχανίες που ξεκίνησαν να ζητούν την άδεια για να κάψουν σκουπίδια, εμείς από την αρχή, να ξέρετε, χρησιμοποιήσαμε τον όρο σκουπίδια. Δηλαδή, γιατί χρησιμοποιούσαν το εναλλακτικά καύσιμο, το RDF ή το SRF, για να μπερδέψουν τον κόσμο. Δεν θέλουν ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει. Σκουπίδια. Σκουπίδια ήθελε ο Τιτάνας στη Θεσσαλονίκη, η ΑΓΕΤ βλέπετε στον Βόλο, στο Μιλάκι είχαμε πάλι τη Λαφάρτς και άλλες δύο τσιμεντοβιομηχανίες στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα. Λοιπόν, ξεκίνησε το κίνημα, ξεκίνησε όμως και η ΑΓΕΤ, πήρε την αδειοδότηση και άρχισε να καίει σκουπίδια από το 2015 και το 2016 και αύξανε το ποσοστό. Με αποτέλεσμα το 2020, όπως βλέπετε σε αυτό το πίνακα, στο Βόλο, να καίγονται περίπου 80.000 τόνοι, στο Μιλάκι 50.000 τόνοι ανά έτος, με προοπτικές, βλέπετε στη δεξιά στήλη, να φτάσουμε τις 200.000 τόνους το έτος. Τα σκουπίδια αυτά κυρίως προέρχονται από Ιταλία. Από την Νότια Ιταλία που γνωρίζετε το ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και βασικός μέτοχος
στη διαχείριση των σκουπιδιών στη Νότια Ιταλία και κυρίως στην Νάπολη είναι η Μαφία, η Καμόρα στην Σικελία, η Μαφία στην Νάπολη. Λοιπόν, είναι αποδεδειγμένο δηλαδή και με ντοκιμαντέρ, με ρεπορτάζ, με αποδείξεις, με δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο σας λέω υποπτευόμενος. Τώρα στο Βόλο συγκεκριμένα, το 2013 καταθέτει η ΑΓΕΤ και η περιφέρεια Θεσσαλίας, επίσης υπεύθυνη για αυτό το κακό, γνωμοδοτεί θετικά. Η Γίτορ, ο γνωστός αγοραστός, που τον ακούμε τώρα τελευταία με τις πλημμύρες. Συμπαραστάτης του η τοπική αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Κολυνδρίνη. Είναι η κυρία αυτή, για όσους δεν ξέρετε, τα του Βόλου, που είπε ότι η γέφυρα του Ξηριά είναι πάρα πολύ στατική και μετά από μισή ώρα κατέρευσε. Θα το έχετε δει το βίντεο. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε, οι οποίοι μας διοικούν. Το 2014, επί Σαμαρά, η ΑΓΕΤ αδειοδοτείται στο Βόλο. Παίρνει την άδεια να καίει 200.000 τόνους. Υπήρχε όμως, προσέξτε το αυτό, ένας περιορισμός. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιτρεπόταν μόνο με φορτηγά. Οπότε ξεκίνησε να δέχεται φορτηγά από κάτω από Αθήνα, από τη Φυλή. Άθλιο SRF, πολύ επικίνδυνο, που ξεκίνησε να το καίει. Τι γίνεται όμως στη συνέχεια? Το 2015, ξέρετε, υπήρξε αυτή η αλλαγή και αυτή η ελπίδα στον κόσμο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστηκε ο ΕΣΔΑ, αυτός που σας είπα, ο ελπιδοφόρος, και καλός κατά την άποψή μου, πολύ καλός. Στη συνέχεια όμως γίνονται κάποιες άλλες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το 2017, επί υπουργού ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, παίρνει άδεια η ΑΓΕΤ να καίει αυτές 200.000, αλλά να μπορεί να τις προμηθεύεται και από το λιμάνι που έχει. Άρα είχε άμεση πρόσβαση σε όλο το δυναμικό των 200.000 και μπορούσαν άνετα πλέον να έρχονται καράβια από την Ιταλία, από την ύποπτη Ιταλία, από την ύποπτη Ισπανία. Γενικά όλες αυτές τις περιοχές από όπου έρχονται τα σκουπίδια υπάρχουν διάφορες ύποπτες περιπτώσεις και αποδεδειγμένα υπάρχουν δηλαδή αποδείξεις ότι έχουμε διαφόρων ειδών νοσοκομιακά απόβλητα, ραδιενεργά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το υποπτευόμαστε, το επαναλαμβάνω. Και το 2020 παίρνουν άλλη μία απόφαση να καίνε και το CLO, δηλαδή αυτό που πήρε απόφαση με την ΠΕΗ η ΑΓΕΤ, ήταν να καίει ουσιαστικά τα υπολείμματα του μπλε κάδου. Το 2020 υπάρχει μια άλλη απόφαση που μπορεί να καίει και τον πράσινο τον κάδο. Δηλαδή, βάλτε τα όλα στον κλίβανο. Ο κόσμος δεν έκατσε έτσι με σταυρωμένα χέρια. Κυρίως αυτό που μας τρέλανε είναι ότι αυτός ο οποίος είναι υπέτειος και ο βασικός, αυτός που ξεκίνησε, έδωσε την, ας το πούμε, την τελευταία σφαίρα στον Βόλο, ήταν ο Φάμελος, ο οποίος, προσέξτε λίγο εδώ τι λέει. Πιστεύω θα είστε και αρκετοί Θεσσαλονίκοι εκεί πέρα. Υπήρχε παρέμβαση πολιτών Δήμου Θέρμης. Τι γράφει αυτή η παρέμβαση πολιτών? Το 2014. Είμαστε αντίθετοι στην καύση, σε κάθε στρατηγική που αντιτίθεται με την ανακύκλωση. Δηλαδή, δεν θέλουμε να γίνεται καύση σκουπιδιών. Λοιπόν, ο ίδιος όμως ο υπουργός κ. Φάμελος αδειοδοτεί αυτή την καύση με τα σκουπίδια που έρχονται από την Ιταλία. 2017, 24 Δευτέρου. Ο ίδιος βουλευτής το 2020, όταν ήταν πλέον στην αντιπολίτευση, ζήτησε με επιστολή του να αποσυρθεί η αδειοδότηση την οποία είχε δώσει ο ίδιος, την είχε δώσει στην ΑΓΕΤ και αργότερα την πήρε ο Τιτάνας. Στο Βόλο βέβαια έχουμε και ένα σύμμαχο της ΑΓΕΤ, ο οποίος θα έπρεπε να είναι με τους πολίτες. Αυτός ο σύμμαχος είναι ο Δήμος Βόλου. Από το 2014 διοικείται από τον Αχιλέα Μπέο. Η πρώτη συνάντηση του Αχιλέα Μπέου το 2014, με το που βγήκε το Δεκέμβριο, ήταν να κατεβεί στην Αθήνα και να συναντηθεί με αυτούς τους τρεις κυρίους που βλέπετε. Είναι τα κεφάλια της ΑΓΕΤ. Πρέπει, μπορείς λίγο να... Για συνέχισε λίγο τώρα. Ναι, με ακούτε? Ναι, τώρα σε ακούμε. Νομίζω το σήμα σου λίγο παίζει, ίσως κυριολικό μας, αλλά έχουμε εντύπωση το δικό σου. Για συνέχισε.
Ωραία. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν είναι τα κεφάλια της ΑΓΕΤ. Ήταν από τις πρώτες συναντήσεις του Αχιλλέα Μπέου από όταν βγήκε δήμαρχος. Λοιπόν, εμείς δεν κάτσαμε με σταυρωμένα χέρια. Δημιουργήθηκε η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών κατά της σκάψης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Μαζέψαμε πάνω από 10.000 υπογραφές, διοργανώσαμε μερίδες, συναυλίες, κάναμε ακτιβισμούς, πήγαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάναμε κατάληψη, παρέμβαση σε φορτηγά. Μεγάλες πορείες, σύσσωμος ο κόσμος. Γιατί μας πίστεψε, γιατί τον ενημερώσαμε, καλέσαμε όλη την επιστημονική κοινότητα. Λοιπόν, το 2017 οι πολίτες του Βόλου ενώνονται και δημιουργούν την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου, το οποίο ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν μια αυτοργάνωση από τα κάτω, με κόσμο και κόσμο των κομμάτων, αλλά κυρίως κόσμο ο οποίος δεν είχε ξανασχοληθεί με αυτό το πράγμα, αλλά έβλεπε την υγεία του να κινδυνεύει. Συλλέξαμε πάνω από 10.000 υπογραφές, διοργανώσαμε μερίδες να ενημερωθεί ο κόσμος, συναυλίες, διάφορα δρόμενα, διαμαρτυρία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάνουμε κατάληψη, παρεμβάσεις με καταλήψεις και στην ΑΓΕΤ, οργανώσαμε διάφορες παρεμβάσεις. Την 1η Απριλίου, αυτό ήταν το βασικό που μας ανέβασε στα μάτια του κόσμου, όταν σταματήσαμε το φορτηγό και δείξαμε στον κόσμο τι ακριβώς καίει αυτό το εργοστάσιο που είναι δίπλα στα σπίτια μας. Η ΑΓΕΤ απέχει 150 μέτρα από το πρώτο σπίτι του Βόλου. Λοιπόν, σας έδειξα και πριν ότι υπήρχε αυτό το υλικό, πήραμε δείγμα από αυτό το υλικό, το αναλύσαμε και ακόμη σε αυτά τα φτιαχτά όρια που έχουν βάλει, ήτανε παράτυπο και παράνομο. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγες μέρες, η Αντιπεριφερειάρχης έδωσε εντολή και κάει και αυτό στην ΑΓΕΤ. Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπαμε ότι ερχόντουσαν διάφορα μηνύματα. Ο μαφιόζος, ο Σέρτζιο Γκότζα, γνωστός στην Νότια Ιταλία, πιάστηκε να στέλνει 2.000 τόνους τοξικών στη ρουμανική Λαφάρτς. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μετά στη Βουλγαρία, άλλο συμβάν. Και πολύ φοβόμαστε για το τι γίνεται στο Βόλο. Πώς αποδεικνύουμε όμως εκ του αποτελέσματος, πέρα από τον κίνδυνο που το βλέπουμε σαν επιστήμονες με τα βαρέα μέταλλα και τα φουράνια, υπάρχει μια πληθώρα επιδημιολογικών μελετών που κρούει τον κόδωνα πρώτα στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν συγκεντρώσει διοξινών, όπως αποδείχθηκε το 2000 από μια εργασία ενός Ιάπωνα μηχανικού και επιδημιολόγου. Το 2001 βλέπουμε ότι υπάρχουν παθήσεις του αναπνευστικού από αυτές τις διαδικασίες, αύξηση διαφόρων ειδών καρκίνου, όπως το σάρκωμα. Αυτά συσχετίζονται, να ξέρετε, με τις διοξίνες κυρίως, αλλά και τα φουράνια. Το 2009 άλλη μελέτη δείχνει ότι έχουμε αύξηση των καρκίνων και στα δύο φύλλα και διάφορα άλλα, και κυρίως, προσέξτε, καρκίνο του ύπατος, που δεν μπορείς να το περιμένεις. Θεωρείς ότι είναι κάτι αναπνευστικό, θα σου δημιουργήσει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Ενώ το 2017, νεότερη μελέτη συνδέει την καύση σκουπιδιών σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου με τον παιδικό καρκίνο. Λοιπόν, και μία πολύ σημαντική, η οποία έγινε το 2017 από τσιμεντοβιομηχανίες στην Ισπανία, δείχνει επίσης πιθανότητα καρκίνου σε πόλεις που συνδέονται με βιομηχανίες με ασβέστη, με βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου, με καρκίνο στο ορθό του παχύος εντέρου. Λοιπόν, οι διοξίνες και τα φουράνια είναι πάρα πολύ ευδιάλυτες στο νερό ουσίες, κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Στον άνθρωπο αποθηκεύονται στους λιπόδεις ιστούς και στα φυτά και στα ζώα φυσικά. Μεταφέρονται από τις γυναίκες μέσω του μητρικού γάλακτος, γιατί είναι ιδιαίτερα λιπόδες, και το μεταφέρουν στα μωρά. Οι διοξίνες δηλαδή είναι και το α και το ω που πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τις κοινοτοποιήσεις, 5 Μαΐου του 2018 η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου, μια επιτροπή η οποία ξεκινούσε από την άκρα αριστερά και έφτανε μέχρι τη δεξιά, μέσα και το ΚΚΕ, μέσα όλος ο κόσμος είχε καταλάβει τον κίνδυνο που διατρέχαμε, μαζέψαμε πάνω από 10.000 σε αυτό το πρώτο συλλαλητήριο. Πραγματικά σύστηκε η γη, αλλά κανείς δεν μας άκουσε.
ούτε με τις νομικές διαδικασίες που ακολουθούσαμε, ούτε με τις πορείες. Κάναμε πορεία και την επόμενη χρονιά, εδώ βλέπετε από το 2018, είχε πολλά χρόνια να δει ο Βόλος τέτοια πορεία. Το 19 ξανά μια πορεία που έφτασε, πραγματικά ήταν άθλος, έκανε περίπου 7 χιλιόμετρα πορεία από το κέντρο της πόλης, από το Δημαρχείο, μέχρι τα τσιμέντα, μέχρι το εργοστάσιο. Πολλοί λέγανε ότι... Και το 2000 ακολούθησαν και άλλες πορείες και με τους νέους της πόλης και το γνωστό συλλαλητήριο την 13η Ιούνιου, όπου εκεί πέρα ο κόσμος βία αποθήθηκε, ανέτεια σε πολλές περιπτώσεις, έξω από το εργοστάσιο, στο νοσοκομείο του Βόλου. Έφτασαν μέχρι και στο νοσοκομείο να χτυπάνε τραυματίες. Στο αστυνομικό Μέγαρο, όταν πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε για άτομα τα οποία για άνευ λόγου είχαν συλληφθεί. Και φυσικά την επόμενη μέρα, στις 14 Σέκτου, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, όπου χτυπήθηκε ένα μέλος του κινήματος, να σας αναφέρω το κίνημα «Η Επιτροπή Αγώνα λόγω των γνωστών παθογενειών των κινημάτων στην Ελλάδα», διασπάστηκε. Από εκεί πέρα υπήρχε η συνέλευση της Πλατείας Ελευθερίας, της οποίας ήταν μέλος ο Βασίλης ο Μάγκος. Ο Βασίλης χτυπήθηκε έξω από τα δικαστήρια, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συναγωνιστές. Μετά βασανίστηκε μέσα στο αστυνομικό Μέγαρο, με αποτέλεσμα λίγες μέρες μετά το θάνατο του παιδιού. Λοιπόν, άρα έχουμε και νεκρό σε αυτό το κίνημα. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό, στη δύναμή μας, είναι η διάχυση της πληροφορίας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν την υποχρέωση να διαχέουν την πληροφορία από τον οποιοδήποτε και από τον πιο απλό πολίτη, αρκεί να μην είναι βέβαια παραπληροφόρηση, αυτό το καθήκον τους το καταστρατήγησαν. Ένα παράδειγμα θα σας δείξω. Είχα πει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ότι οι εργαζόμενοι έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο στην ΑΓΕΤ και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνουν εξετάσεις αίματος κυρίως στους εργαζομένους. Και βγαίνει ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο οποίος ήταν κόλακας της εργοδοσίας, και ο Ταχυδρόμος, δηλαδή η εφημερίδα πρώτη σε κυκλοφορία, η οποία βοηθούσε και την τσιμεντοβιομηχανία και το Δημοβόλου και τον βοηθάει ακόμη, θέλουν να μας πάρουν μέχρι και το αίμα. Ακούστε τώρα πώς βγήκε η είδηση από αυτές τις φυλάδες. Λοιπόν, θα κλείσω με το καλό. Θα κλείσω με την πρόταση αυτών των ανθρώπων που συνασπίστηκαν στην Επιτροπή Αγώνα Πολιτών και μετά στα υπόλοιπα κινήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και στο συντονισμό συλλογικότητων και στο No Burn που έγινε και συνέλευση της Πλατείας Ελευθερίας. Υπάρχει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του 2015, το οποίο είναι μια πολύ καλή αρχή που προτείνει πράσινα σημεία, ανακύκλωση στην πηγή, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, δημιουργία διαφόρων μικρών κοινοτήτων οι οποίες θα βοηθούν στην ανακύκλωση και η μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας δεν θα γίνονται σε αυτόν τον σχεδιασμό. Δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή, καύση αποκλείεται από κάθε βήμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Βέβαια, αυτό το σχέδιο διαχείρισης, να ξέρετε, από το 2020 με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία ήταν τι να πω, αγαπούσε την καύση σκουπιδιών, δηλαδή δεν έκρυψε ποτέ ότι αγαπάει την καύση σκουπιδιών και αυτή τη διαδικασία που θα φέρει χρήμα, μόνο χρήμα όμως, και για το χρήμα θα το φέρει το χρήμα σε λίγους. Το τι χρήμα θα μας πάρει από μας σε χημειοθεραπείες και θεραπείες από τις συνέπειες που θα υπάρξουν δεν έχει υπολογιστεί. Άρα το χρήμα πάει σε συγκεκριμένους. Αυτό το σχέδιο διαχείρισης που υπάρχει πλέον, είναι νόμος του κράτους από το 2020, ορίζει την καύση σκουπιδιών ως βασική μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα σκουπίδια θα καίγονται σε όλες τις μετοβιομηχανίες, προτείνονται να γίνουν και νέα εργοστάσια για καύση, και προσέξτε το τελευταίο,
σκουπίδια θα καίγονται και στους ΑΕΙΣ, στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς στην Πτολεμαϊδα, στη Φλόρινα, θα καίνε σκουπίδια. Εκεί πάει. Μία διαδικασία η οποία εκτός από επικίνδυνη για την υγεία μας, είναι και επικίνδυνη για την τσέπη μας. Το κόστος καύσης είναι 90 ευρώ τον τόνο. Εάν ακολουθήσουμε μία οικολογική, έναν οικολογικό τρόπο... Αν ακολουθήσουμε έναν οικολογικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων ή των βιοαποβλήτων, έχουμε γύρω στις 30 με 35 ευρώ τον τόνο. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει και η πρόταση του Paul Connett για zero waste, για μηδενική παραγωγή απορριμμάτων, το οποίο είναι το τελευταίο στάδιο σε αυτό το όραμα που έχουμε, σαν πολίτες και σαν κοινωνία. Βέβαια, το κακό με αυτές τις προτάσεις, να ξέρετε, είναι ότι δεν έχει χρήματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει φράγκα. Οπότε, οι μεγαλοεργολάβοι, οι κυβερνήσεις που θα προωθήσουν μεγάλα συμφέροντα, θα προωθήσουν αυτή την πρόταση. Λοιπόν, κλείνοντας, με μια ευχάριστη διάθεση, θέλω να σας πω ότι αγωνιζόμαστε ακόμη και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω επιλογικά είναι ότι οι λύσεις αυτές που ακολουθούνται και από την τωρινή κυβέρνηση με την καύση σκουπιδιών, με τη δημιουργία νέων εργοστασίων, είναι ότι δεν συμφέρει τους πολλούς και οικονομικά και φυσικά στην υγεία μας. Δεν συμφέρει τους πολλούς, συμφέρει τους λίγους. Έχει μεγάλα συμφέροντα, όπως μεγάλες εταιρείες αρέσκονται σε αυτά τα μεγάλα συμβόλαια να γίνει ένα μεγάλο εργοστάσιο που θα δοθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Οι ΑΕΙΣ θα ξεκινάνε να καίνε σκουπίδια και εκεί πέρα υπάρχει αρκετό χρήμα. Δηλαδή, είναι περισσότερα τα χρήματα. Αυτό που λέει και ο λαός είναι περισσότερα τα φράγκα. Στους πολίτες, στην πλειοψηφία, αυτό που συμφέρει είναι να ακολουθηθεί ένας οικολογικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, ο οποίος, να σημειώσω, ότι είναι και ο πιο δύσκολος. Χρειάζεται συνεννόηση και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε τριτοκοσμικά σε κάποιες περιοχές, από σε πάρα πολλές περιοχές, είναι δύσκολη αυτή η αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει να καλλιεργηθεί από το σχολείο που δεν καλλιεργείται, επειδή συμμετέχω σε αρκετά περιβαλλοντικά προγράμματα στη σχολεία, βλέπω ότι δεν γίνονται αρκετά όσον σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί άξιοι που κάνουν προγράμματα, αλλά η πλειοψηφία των μαθητών δεν μαθαίνει τους οικολογικούς τρόπους διαχείρισης και κατ' εμέ δεν μαθαίνει και την αξία που έχει το περιβάλλον. Δεν του γίνεται βίωμα ότι χωρίς περιβάλλον δεν θα υπάρξει ούτε ανάπτυξη ούτε άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό και ότι στο Βόλο συνεχίζουμε από το κίνημα κατά της καύσης σκουπιδιών. Έχουν μείνει κάποιες μικρές ομάδες. Αυτοί που ακολουθούν μεγάλη δράση και με ακτιβισμούς είναι ο συντονισμός συλλογικοτήτων που θα ακολουθήσει ο Στάθης με την ομιλία του. Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους επιτρέψουμε. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε να μην γίνει αυτό στο Βόλο, το οποίο γίνεται βέβαια, αλλά κάποτε θα τους σταματήσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Μαργό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σου. Πριν σας αφήσουμε, έχουμε κάποια επίγουσα ερώτηση από εδώ τους παριστάμενους, αλλιώς θα ήθελα και εγώ να κάνω μια. Διαθέτουν κάποιο είδους φίλτρα αυτά τα εργοστάσια? Άκουσα την ερώτηση, τεχνικές δυνατότητες των εργοστασίων. Τεχνικές δυνατότητες των εργοστασίων έχουν κάποιο είδους φίλτρα ή κάτι τέτοιο για να προστατεύουν από τα αέρια που παράγονται από την καύση? Κοιτάξτε λίγο, υπάρχουν δύο μεγάλα κεφάλαια. Υπάρχουν τα εργοστάσια που κατασκευάζονται για την καθαυτού καύση των σκουπιδιών. Εκεί να ξέρετε, να πούμε απλά λόγια, τα 3/4 του εργοστασίου είναι για το φιλτράρισμα των απαερίων. Και εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα. Σκεφτείτε σε μια τσιμεντοβιομηχανία, η οποία δεν φτιάχτηκε για να καίει σκουπίδια, να δίνουμε αυτή τη διαδικασία. Τα φίλτρα αυτά που υπάρχουν για τη διαδικασία της τσιμεντοβιομηχανίας δεν αρκούν και όπως έλεγε ένας μεγάλος χημικός από τη Νέα Υόρκη για την καύση σκουπιδιών,
ή δεν ξέρουν. Είναι σαν να δίνεις ένα καλάσνικοφ σε ένα παιδί, απασφαλισμένο. Έτσι περιέγραψε για την κάρτα σκουπιδιών στις με το δύο μηχανίες. Οπότε φαντάζομαι ότι αντίστοιχα σε εμάς, ας πούμε, στο νομό από πάνω Φλόρινας, ας πούμε, και στη Δυτική Μακεδονία, εάν θα καίγονται στους ΑΕΙΣ, που υπάρχουν τρεις αντιρρηπαντικές μονάδες, δεν έχουν φουγάρα καθόλου, βγάζουν μονάχα υδραυμούς, φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα πάλι, αν και ή θα είναι σαν το κύπτρο στο φυσικό αερίο. Άρα θα υπάρχουν και αντίστοιχα και εκεί προβλήματα. Ναι. Ναι, ήταν πιο πολύ τοποθέτηση παρά ερώτηση. Έχουμε για αντίστοιχες περιπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία για τους ΑΕΙΣ, βασικά ήταν η ερώτηση. Αλλά, αυτό προχωράει, να ξέρετε. Ναι, σε ελίπτες που οι ΑΕΙΣ θα καίνε σκουπίδια, αν τους αφήσουμε. Αχα. Να κάνω από μέρος. Ναι, λοιπόν. Για χαρά και από μένα πάρα πολύ ωραία, ενημερωτικά δηλαδή, ωραία. Αλλά απλώς το ερώτημα είναι αυτού του είδους η επεξεργασία, δηλαδή υπάρχουν εργοστάσια τα οποία μπορούν όντως να πετύχουν μια επεξεργασία τέτοια στα απόβλητα, στα αέρια και στα υπόλοιπα στεργά κλπ. Που βγάζουν από πάνω, που να μην έχουν, να μην ρυπαίνουν και να μην να πάβουν να είναι επικίνδυνα δηλαδή αυτά τα απόβλητα, ή αυτό δεν υφίσταται παγκοσμίως, δηλαδή υπάρχουν τέτοια εργοστάσια σε σχέση με αυτό που είπες πριν. Υπάρχει το άκουσα ερώτημα. Ναι, το άκουσα. Okay, ας το επαναλάβω και για τους υπόλοιπους που μας παρακολουθούν online, αν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για ασφαλή χρήση αυτής της τεχνολογίας της καύσης ουσιαστικά. Προσέξτε λίγο την απάντησή μου. Ασφαλή εργοστάσια για καύση σκουπιδιών είναι αυτά στα οποία δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες μέχρι σήμερα. Υπήρχε ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν το καμάρι της Βενετίας, στη Βενετία, καύση σκουπιδιών, με το που έγινε επιδημιολογική μελέτη, έδειξε 300% αύξηση σε 5 είδη καρκίνου. Δηλαδή, ακόμη και αυτά που βλέπετε στη Νορβηγία, στη Σουηδία, όταν θα ξεκινήσουν να γίνονται επιδημιολογικές μελέτες, θα δείτε ότι και εκεί θα έχουμε μία μικρή ή μεγάλη αύξηση κάποιων νοσημάτων. Δηλαδή, παίζουμε με τον χάρο. Δεν μπορείς να παίζεις με διοξίνες και φουράνια. Ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του κυρίαρχο της φύσης. Οι διοξίνες όμως και τα φουράνια έχουν άλλη άποψη. Καλό είναι με αυτά να μην παίζουμε καθόλου, δεδομένου ότι υπάρχει εναλλακτική. Δεν είναι οι διοξίνες της φύσης, οπότε δεν μπορεί να κυριαρχήσει πάνω από αυτό. Ναι, πάνω σε αυτό που είπες, ήταν και το δικό μου το σχόλιο, ότι η αλήθεια είναι ότι με τα λιγοστά δεδομένα που έχουμε είναι για τους εργαζόμενους, αυτό που έλεγες, είναι νομίζω αρκετά σημαντικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι, υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, το χρόνο πεθαίνουν από έκθεση σε επικίνδυνα χημικά, κουόρα, κυρίως από νεοπλασίες και διάφορες μορφές καρκίνων κτλ. Οπότε δεν μου έκανε εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι, ειδικά εδώ στον Βόλο, ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως. Αντί να σκεφτούν την υγεία τους και ότι πρέπει να τους έχουν σαν παππούδες στα εγγόνια τους, σκέφτονταν το πώς θα προστατεύσουν αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, υπήρχαν αρκετοί που φοβόντουσαν και δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Ειδικά ο ένας εργαζόμενος, να σας πω και ένα παράδειγμα, ο οποίος ερχόταν και στις συνελεύσεις μας, απολύθηκε άμεσα. Μόνιμος τώρα, στην ΑΓΕΠ, απολύθηκε. Άρα βλέπετε ότι και εργασιακό μεσαίωνα ζούμε, πέρα από τον περιβαλλοντικό μεσαίωνα που πάμε να οδηγηθούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ομολογώ ότι είναι πολύ ενημερωτικό και για μένα. Ήξερα κάποια θέματα για την καύση, αλλά όχι την όλη έκταση του ζητήματος. Ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι για το πλαίσιο το νομοθετικό σε άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Βόρεια Ευρώπη, τι κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικές οδηγίες. Αυτή τη στιγμή, πολλές πόλεις της Ευρώπης, αλλά και χώρες, προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το. Υπήρχε η καύση στην Ευρώπη. Ήταν η εύκολη λύση.
αλλά όλες προσανατολίζονται στο να κλείσουν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ρώμη τώρα, εκατομμύρια κατοίκων, προσανατολίζεται στο zero waste. Η τάση είναι δηλαδή να κλείνουν όλες αυτές οι μονάδες καρσπιδιών και να οδηγούμαστε στο zero waste. Βέβαια υπάρχουν και χώρες οι οποίες κοιτάνε πιο πολύ το χρήμα, όπως η Γαλλία, που δεν το κοιτάει καθόλου το zero waste, οδηγείται κυρίως στην καρσπιδιών. Γι' αυτό εξού και η Lafarge, εξού και άλλες ιδιωτικές βιομηχανίες που έχει, οι οποίες κάνουν τρελές business με την καρσπιδιών. Πλέον να ξέρετε δηλαδή, να πάμε στην ουσία, το χρήμα το βγάζουν από τις διαδικασίες κάρσης σκουπιδιών και όχι από την παραγωγή τσιμέντου. Αυτό να σας μείνει σήμερα, δηλαδή θεωρώ από αυτά που βλέπω ότι τα έσοδα που έχουν οι τσιμεντοβιομηχανίες από την κάρση σκουπιδιών, γιατί σκεφτείτε είναι ένα τζάμπα έσοδο και επιπλέον παίρνουν και επιδότηση, δεν ξέρω να το γνωρίζετε αυτό το KFT. Και το άλλο που θα σας πω είναι ότι η καύση, η εξουδετερώση τοξικών αποβλήτων κοστίζει πάρα πολύ. Σκεφτείτε στην τσιμεντοβιομηχανία ότι μπορεί να κοστίσει το 1 εκατοστό μαύρα και να κερδίσουν όλοι. Γι' αυτό η Γερμανία σταμάτησε να δέχεται σκουπίδια για καύση σκουπιδιών από την Ιταλία. Γιατί φεύγανε τρένα, σε μια φάση σταμάτησαν οι ακτιβιστές στα σύνορα κάποια τρένα και είδανε σε ένα βαγόνι, συγκεκριμένο υπήρχαν τοξικά απόβλητα από νοσοκομεία. Άρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η απληστία και το χρήμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, θα πρέπει να σας αφήσω όμως, γιατί έχω μια συνάντηση τώρα, ναι, στην οποία έχω αρκεί. Το γνωρίζουμε, αλλά ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.